να πάμε στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τον κύριο Σπύρο Φασούλα. Τι κάνετε, κύριε Φασούλα, τι να κάνετε, βέβαια. Ευχαριστώ, καλά εσείς πώς είστε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι δύσκολες ώρες, είναι δύσκολες στιγμές και θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Αν κατά τη διάρκεια του παρελθόντος είχατε εντοπίσει, είχατε καταγράψει κάποιες αστοχίες, εμφανείς αστοχίες, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας μας. Κοιτάξτε, τι εννοείται αστοχίες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς? Αστοχίες και στις υποδομές, αστοχίες και στο κομμάτι των παραλήψεων. Ναι, υπήρχανε, αλλά κοιτάξτε, για να δούμε το θέμα και να το δούμε σωστά αυτή τη στιγμή, αυτό όλο το θέμα, θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε τρία ξεχωριστά επίπεδα και ευθυνών, τα οποία το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο, ούτε μπορεί να το ένα να μειώσει τις ευθύνες του άλλου, ούτε να ανέδεσει. Μάλιστα, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να το βάλω σε σειρά. Θέλετε να αρχίσω να πω ή θέλετε να με ρωτήσετε? Βέβαια, ξεκινήστε. Ξεκινήστε. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Εδώ έχουμε ένα ατύχημα. Μία αμαξοστοιχεία, η οποία έπρεπε να πάει στην γραμμή της ανόδου, τη βάλανε στη γραμμή της καθόδου, παρόλο ότι σε αυτήν κινούνταν ένα εμπορευματικό τρένο το οποίο έρχονταν απέναντι στην κατεύθυνση. Αυτό έγινε από ό,τι είδα, από ένα μεγάλο λάθος του σταθμάρχη. Ανθρώπινος παράγοντας. Ενώ είχε... Ναι, αλλά ήταν ένα εγκληματικό λάθος. Ήταν πολύ, δηλαδή, πολύ χοντρό. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ έβαλε το κλειδί για να κατέβει μία αμαξοστοιχεία που ερχόταν, ναι, αφενός ξέχασαν το αλλάξει. Δεύτερον, έδωσε αναχώρηση στην άλλη αμαξοστοιχεία. Και τρίτον, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι, επειδή έχει ένα πίνακα που φαίνεται ηλεκτρονικά τι αμαξοστοιχείες υπάρχουν, θα έπρεπε να δει ότι κατέρχεται μια άλλη αμαξοστοιχεία. Το ίδιο, όταν θα το αντελήφθησαν, θα έπρεπε να τηλεφωνήσουν στα αντίστοιχα τρένα. Και δεν έγινε τίποτα από αυτό. Δηλαδή, είναι σχεδόν μελιών, ιδίως στους σταθμάρχοι, οι οποίες δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Ούτε χρειάζεται καμία τελείως εξειδίκευση να πω αν δεν είχε καμία μεγάλη εξειδίκευση. Εγώ να ήμουν εσείς και σαν μας λέγανε αυτό το πράγμα, αν είχαμε κοιτούσαμε να μην κάνουμε λάθος, θα το κάνουμε. Επομένως, υπάρχει καταρχήν ένα ανθρώπινο λάθος χοντρό, υπάρχει μία ευθύνη και ο νόμος, ας πούμε, πέθεσε, θα σταματήσει εδώ. Αυτό είναι το ένα το επίπεδο. Εμείς όμως πάμε και κάπου αλλού, το οποίο δεν αναιρεί αυτό εδώ. Ούτε σημαίνει, διότι προσέξτε, λέμε, ακούω ας πούμε, ναι, αν είχαμε αυτά τα βοηθήματα, αν είχε το ένα το άλλο. Ναι, εγώ σας λέω ότι είχε. Επειδή δεν τα έχουμε, πρέπει να σκοτώνται οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν βάλω σταθμάρχης, πρέπει ο σταθμάρχης να έχει αυτή την αβελτηρία, δηλαδή αυτή την αμέλεια. Κάποιος άνθρωπος και πολλά άλλα, ακόμα και οι οδηγοί πώς πήγανε, μηχανοδηγοί. Λοιπόν, επομένως αυτό δεν αλλάζει και αν ήταν έτσι τότε ήταν παλιά μονή η γραμμή και δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε καν τηλέφωνο στα τρένα. Στον πόλεμο το 40 στην Πενελβανία έκαναν άθλο οι σιδηροδρομικοί. Μετέφεραν απίθανο όγκο εφοδίων. Συμφωνούμε, και κύριε Φασούλα, απλά είμαστε το 2023, ο ανθρώπινος παράγοντας. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Άλλο, δεν με καταλάβατε, θέλω να πω ότι όταν είναι ανάγκη, πέστε ότι είχαμε την τέτοια και γίνονταν μια βλάβη, θα είχαμε αυτό το πράγμα που είχαμε το 40. Πρέπει να τα τρένα, δηλαδή από αμέλειες, να συγκρούνται. Αυτή λοιπόν η μία. Τώρα έρχομαι σε άλλο. Ασχολώς επειδή είμαστε στην εποχή μας και είμαστε πολύ καθυστερημένοι στην Ελλάδα σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ασιατικές, θα έλεγα το εξής, ότι ακριβώς δεν σταματάω σε αυτό, χωρίς να πω ότι δεν είναι αυτό το κύριο αδίκημα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είχε γίνει μία εργολαβία από το 2014 για να κάνουμε ακριβώς ανάταξη της σηματοδότησης, τηλεδίκησης και διαβάλουμε και διάφορα βοηθήματα που βοηθάνε το τρένο. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν τελειώσει 2-3 χρόνια τότε και σέρνονται ακόμα. Και μας λέγουν ότι θα τελειώσει το 19, τώρα μετά το 21, τώρα το 22 και τώρα πάμε για το τέλος του 23 που ελπίζω να τελειώσει, αν τελειώσει. Αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη πολιτική όλων των διαδοχικών και κυβερνήσεων.
και το πώς ενήρθαν ίσως οι εργοσέ, ο ΣΕ, δεν ξέρω αν δεν είχαν και τους κατάλληλους ανθρώπους. Όπως είπατε, όμως μια ευθύνη. Μια ευθύνη η οποία, ναι, θα μπορούσε να λειτουργούσε να μην εξαρτάται τόσο πολύ από την ανθρώπινη αμέλεια. Μάλιστα. Όμως είναι, ήταν μια αναγκή. Αυτό λοιπόν έφερε ευθύνη. Το τρίτο επίπεδο είναι όλα αυτά γίνανε διότι υπάρχει μια μεθοδευμένη απαξίωση εδώ και 50-60 χρόνια του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Ακολουθήσαμε εδώ περίπου ένα αμερικάνικο μοντέλο, επειδή ήταν διάφορα συμφέροντα και εσωτερικά αυτοκινητιστών και τα λοιπά, και διεθνή να πουλήσουν αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, πετρέλαια και τα λοιπά, και δώσαμε τη βαρύτητα στην οδική μεταφορά, με αποτέλεσμα όχι μόνο να έχουμε τα ατυχήματα, γιατί ο σιδηρόδρομος ακόμα και έτσι είναι πάλι το πιο ασφαλές μέσο, αλλά επιπλέον το κυριότερο, έχουμε μία φοβερές αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, διότι αν είχαμε σιδηρόδρομο προς τις εξαγωγές μας, δηλαδή να μπορεί ο σιδηρόδρομος να πάει η Γουμενίτσα, να μπει στο ferry boat και να βγει η Ιταλία και να πάει, θα είχαμε πολύ μικρότερο κόστος αναμονάδα μεταφερμένων προϊόντων, που είναι βασικό για τις εξαγωγές μας. Μάλιστα. Είτε είναι αγροτικά προϊόντα, είτε βιομηχανικά. Δεύτερον, η ποιότητα της ζωής των πολιτών θα ήταν πολύ καλύτερη, οι ανέσεις και όλα αυτά, η ασφάλεια. Στον δρόμο σκοτώνομαστε. Λένε ότι κάθε χρόνο είναι σαν να εξαλείφεται μία μικρή Είστε σαφείς, κύριε Φασούλα. Είστε σαφείς. Πιάσατε αρκετές παραμέτρους και πολύ καλά το κάνατε. Ας ελπίσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο αν έχει τεθεί ένα αμφιβόλο η εμπιστοσύνη μας σε αυτό το μέσο μεταφοράς και τι πρέπει να γίνει προκειμένου αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και δικαίως κατά πολλούς να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Είναι γενικότερα, προσέξτε, σας είπα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει όσοι εργάζονται να εργάζονται σωστά και δεν θα γίνουν τέτοιο ατύχημα. Από εκεί και κάτω όμως, για πολλούς λόγους αλλά και για την ασφάλεια, πρέπει να γίνουν αυτά, να τελειώσει αυτή η εργολαβία και να δαπανηθούν χρήματα για το σιδηρόδρομο. Μάλιστα. Νομίζω τα λέει όλα. Και κάτι ακόμα. Αν το βάλουμε, όσο και αν είναι εντυπωσιακό, σας λέω κάτι. Το μεγαλύτερο ατύχημα στο σιδηρόδρομο έγινε το 1972. Αν βάλω νεκρούς και τραυματίες των δύο αυτών ατυχημάτων, των τραγικών ιδίως, αυτό εδώ είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ σε σύγχρονη Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και τα δύο ματα βάλετε και βάλετε ανάλογο πόσοι μετακινήθηκαν, σιδηρόδρομο και δρόμο, και βάλετε τα ατυχήματα στο δρόμο, πάλι είναι ασφαλέστερο στο σιδηρόδρομο. Μάλιστα. Πάλι λιγότερο θα σκοτώνει. Αλλά αυτό δεν το λέω σαν. Εγώ δεν είμαι σιδηροδρόμος, ούτε σιδηροδρομικός είμαι, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι δικηγόρος και είμαι στο Σύλλογο Φίλων Σιδηρόδρομων από την αγωνία μου για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Κύριε Φασούλα. Αυτό τι δηλαδή. Ναι. Αυτό. Επομένως, με αυτή την έννοια μιλάω. Μάλιστα. Δεν προσπαθώ να βρω επιχειρήματα. Μάλιστα. Βάλτε το κάτω και θα δείτε ότι είναι ακόμα και τώρα το ασφαλέστερο μέσο. Με το καλό να τα ξαναπούμε και οι συνθήκες να είναι και καλύτερες. Να σας ευχαριστήσω πολύ.